Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μαζί θα δούμε την επικαιρότητα της ημέρας. Υποβλήθηκαν υποψηφιότητες για τις προεδρικές εκλογές. 14 υποψήφοι, τι δήλωσαν οι κύριοι διεκδικητές. Εκτός Δυσσή όμως, ο Χριστοδουλίδης και όσοι τον στηρίζουν και προέρχονται από τον Δημοκρατικό Συναγερμό και το πολιτικό γραφείο της ΕΔΕΚ εξετάζει το θέμα Κωστή Ευσταθίου, αν θα τον διαγράψουν ή όχι. Θα δούμε ακόμη πως μία εγκύκλιος του Υφυπουργείου Πρόνοιας για τους ηλικιωμένους που διαμένουν σε οίκους ευγυρίας, ακούστε αυτό, προκαλεί αντιδράσεις. Δεν θα τους δέχονται, λένε, στις πρώτες βοήθειες και θα πρέπει να τους βλέπει πρώτα ο προσωπικός τους ιατρός να κάνει έκθεση και μετά θα δουν. Πώς θα οδηγηθούν τα πράγματα, εάν θα γίνουν αποδεκτοί στο νοσοκομείο ή κάπου αλλού. Θα τα κάνουμε συζήτηση να δούμε τι δεδομένα προκύπτουν μέσα από αυτή την εγκύκλιο, αλλά και τη συζήτηση, γιατί είναι μεγάλο το θέμα, έχει να κάνει με ηλικιωμένους που είναι σε οίκους ευγυρίας και όλοι έχουν δικαίωμα για την ζωή και όλοι έχουν δικαίωμα για την υγεία. Και ακόμη θα δούμε και το έθιμο των φώτων. Αύριο είναι φώτα, παραμονή των φώτων σήμερα, λουκουμάδες και καθαγιασμός των υδάτων και θα δούμε και το μυστικό για τους εύγεστους λουκουμάδες. Θα τα δούμε όλα σε λίγο. Πρώτα τίτλους ειδήσεων. Ρεκόρ υποψηφιότητων για τις προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου. 14 προσωπικότητες διεκδικούν την ψήφο μας. Έτοιμο το ψηφοδέλτιο τη Δευτέρα. Οι τρεις επικρατέστεροι υποψήφοι έστειλαν τα δικά τους μηνύματα. Ο Βεροφινοφίτου φρόντισε να αναδείξει πως η δική του υποψηφιότητα είναι η original του Δυσσή. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης παρουσιάστηκε ενωτικός με την κόρη του Ιωάννα να κλέβει την παράσταση. Ενώ ο Ανδρέας Μαυρογιάννης δέχθηκε τη στήριξη από 51 γυναίκες και 49 άνδρες στέλνοντας τα ανάλογα μηνύματα. Από σήμερα, εκτός Δυσσή, ο Νίκος Χριστοδουλίδης και όσοι τον στηρίζουν διαμηνύει Πινδάρου. Πήγε να βοηθήσει και τον έσπασα στο ξύλο με αποτέλεσμα να ξεψυχήσει. Οι λεπτομέρειες του φόνου του άτυχου Δωροθέου στο συνοικισμό Λατσιών συγκλονίζουν. Πως μία εγκύκλιος για τους ηλικιωμένους στους οίκους ευγυρίας προκαλεί αντιδράσεις. Δεν θα τους δέχονται στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Θα πρέπει να τους βλέπει ο προσωπικός τους ιατρός. Συζήτηση στο στούτιο. Παραμονή των φώτων και οι λουκουμάδες έχουν τη μυτική τους. Προετοιμασίες για τον αυριανό εορτασμό και τον καθαγιασμό των υδάτων. 14 συνολικά υποψηφιότητες κατατέθηκαν για τις προεδρικές εκλογές του 2023, οι περισσότερες από κάθε άλλη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη διαδόχου στο ΙΠΑ, το αξίωμα της Κυπριακής Πολιτείας. Πρόκειται για τους Ανδρέα Ευστρατίου, Λουκά Σταύρου, Τσελεστίν Αντεπέτρο, Χρήστο Χρήστου, Ανδρόνικο Ζερβίδη, Αχιλέα Δημητριάδη, Αλέξιο Σαβίδη, Ανδρέα Μαυρογιάννη, Γιώργο Κολοκασίδη, Αβέρο Φινοφίτου, Χαραλάμπου Αριστοτέλους, Κωνσταντίνο Χριστοφίδη, Ιουλία Χορβίνα Κομνινός και για τον Νίκο ο Χριστοδουλίδη. Ο Γενικός Έφορος Εκλογών Κώστας Κωνσταντίνου ανέφερε πως η διαδικασία υποβολής των υποψηφιότητων στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία διεξήχθη ομαλά και χωρίς προβλήματα. Να σας πω ακόμη ότι τη Δευτέρα μέλη των εκλογικών επιτελείων των υποψήφιων για την Προεδρία της Δημοκρατίας αναμένεται να κληθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών για να δουν το πρώτο δείγμα του ψηφοδελτίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, η σχόλη από τους εκπροσώπους των υποψηφίων θα δοθεί άμεσα εντολή στο κυβερνητικό τυπογραφείο για εκτύπωση. Στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές, δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ηλικίας 18 χρόνων και άνω, που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο και είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο. Σε περίπου 561.000 ανέρχονται συγκεκριμένα οι ψηφοφόροι που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους εν ώψη των προεδρικών εκλογών. Πάμε όμως να δούμε την δήλωση του Γενικού Έφορου Εκλογών του κύριου Κώστα Κωνσταντίνου. Εύχομαι σε όλους τους υποψηφίους καλή επιτυχία και προσδοκώ στη συνεργασία τους για τη διεκπεραίωση της εκλογικής διαδικασίας με υποδηματικό και άψογο τρόπο, χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συνεργάτες μου στην διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών, όσο και στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών για την όλη προεργασία για τη σημερινή διοργάνωση. Με βάση την νομοθεσία, κατατάσσονται πρώτα οι κομματικοί υποψήφοι κατά σειρά αλφαβητική των κομμάτων, των ομάδων των κομμάτων και στη συνέχεια ακολουθούν οι ανεξάρτητοι υποψήφοι πάλι κατά αλφαβητική σειρά.
η κυρία Κομνηνού έχει υποβάλει υποψηφιότητα ως εκπρόσωπος κόμματος. Μάλιστα. Αυτά είναι τα δεδομένα που αφορούν τις υποψηφιότητες. Έχουμε πει 14 είναι οι διεκδικητές, με τους 3 επικρατέστερους που δίνουν τη μάχη. Αν θα είναι δηλαδή στο δεύτερο γύρο των εκλογών, να δούμε ποιοι θα συναντηθούν στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Όλοι οι υποψήφοι όμως, μιλώντας για την απόφαση τους να διεκδικήσουν την Προεδρία της Δημοκρατίας, ανέφεραν πως το κάνουν για ένα καλύτερο μέλλον για την χώρα μας. Ο υποψήφιος πρόεδρος Αβεροφινοφύτου, έχοντας δίπλα του την σύζυγό του αλλά και την πρόεδρο της Βουλής, επιχείρησε να στείλει το μήνυμα πως η δική του υποψηφιότητα είναι η original του Δημοκρατικού Συναγερμού. Η υποψηφιότητα μου έχει ταυτότητα και σαφή προσανατολισμό. Έχουμε ρεαλιστικό πρόγραμμα με προοπτική για τον τόπο. Σας ζητώ, από όποιο χώρο και αν προέρχεστε, να στηρίξετε αυτές τις ωφέλιμες πολιτικές για τον τόπο μας. Από την ψήφο σας εξαρτάται η ασφάλεια, η σταθερότητα, η προοπτική μας. Τώρα είναι η ώρα της Κύπρου μας. Τώρα είναι η ώρα της οικονομίας. Η ώρα της αποτελεσματικότητας. Η ώρα της λύσης. Η πατρίδα μας χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε ικανή ηγεσία. Μάλιστα. Έκανε και το κάλεσμά του σε άλλες δυνάμεις. Άνοιξε τη βεντάλια και κάλεσε τον κόσμο να τον στηρίξει. Και να πούμε ότι απαντώντας σε διάφορες ερωτήσεις των δημοσιογράφων, επανέφερε και αυτή την φράση του αείμνηστου Προέδρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού, αλλά και Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Γλαύκου Κληρίδη, ότι εκεί που κρίνονται όλοι είναι στην Τσενέκα. Και δεν ήταν η αναφορά του έτσι απλά. Ήθελε σήμερα ο κύριος Αβεροφινοφύτου να περάσει το μήνυμα προς τον συναγερμικό κόσμο πρωτίστως, αλλά και να ανοίξει και να κάνει το κάλεσμα που το έκανε και ακούσαμε και ένα απόσπασμα μέσα από την συγκεκριμένη δήλωση που έκανε μετά την υποβολή της υποψηφιότητάς του. Τώρα, ο υποψήφιος πρόεδρος Ανδρέας Μαυρογιάννης, που στηρίζεται από το ΑΚΕΛ, υπέβαλε την υποψηφιότητά του στέλνοντας το μήνυμα για ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας, μεταξύ άλλων. Να σας πω ότι στους 100+1 που υπογράφουν την υποψηφιότητά του, 51 γυναίκες και 49 άνδρες είναι. Νομίζω προσπάθησε να κρατήσει ισορροπίες και είπε να βάλει πρώτα τη γυναίκα και μετά τους άνδρες. Δεν περιμέναμε και κάτι διαφορετικό από τον κύριο Μαυρογιάννη, όσοι τον γνωρίζουμε. Τον κύριο Μαυρογιάννη τον πρότεινε, να πούμε, ο κεντροδεξιός δικηγόρος Χαράλαμπος Προύντσος. Πάμε να δούμε όμως ένα απόσπασμα από την δήλωση που έκανε μετά την υποβολή της υποψηφιότητάς του. Καλή τιμή είναι και η στήριξη από χιλιάδες ανθρώπους εκεί έξω που προσδοκούν την προοδευτική αλλαγή στον τόπο. Ελπίδα και προοπτική για την επανένωση της Κύπρου. Οικονομία που να παράγει ευημερία για την κοινωνία και όχι κέρδη για τους λίγους. Με μήνυμα ενότητας και συνένωσης υπέβαλε την υποψηφιότητά του ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Πλαισιωμένος από όλη την οικογένειά του, τη σύζυγό του και τα παιδιά του, έστειλε το μήνυμα πως τώρα είναι η ώρα των πολιτών, είναι η ώρα όλων των Κυπρίων, των πολλών και όχι των λίγων. Ξέρετε, όπως ενδιαφέρομαι για τα δικά μου παιδιά, ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ενδιαφέρομαι για τα παιδιά όλων των συμπατριωτών μας, για το μέλλον της νέας γενιάς, για την οποία θα πρέπει να δημιουργήσουμε ελπίδα και προοπτική. Και θεωρώ ότι μέσα από την δική μας προσπάθεια, μια προσπάθεια, αν θέλετε, ανανέωσης, μπορούμε, ναι, έχουμε συγκεκριμένο πλάνο, έχουμε συγκεκριμένο σχεδιασμό για να δημιουργήσουμε αυτή την ελπίδα και αυτή την προοπτική. Είμαι αισιόδοξος στη βάση και των δημοσκοπήσεων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αλλά σε καμία απολύτως περίπτωση δεν έχει κριθεί το αποτέλεσμα των εκλογών. Δεν πρέπει να χαθεί καμία ψήφος μέχρι τη μέρα που θα την ώρα που θα κλείσουν οι κάλπες. Η προσπάθειά μας συνεχίζεται. Μάλιστα. Όλες οι δημοσκοπήσεις, η αλήθεια είναι ότι δείχνουν ένα μεγάλο προβάδισμα στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ακούσαμε πώς απαντά σε αυτό το εύρημα όλων των δημοσκοπήσεων.
δουλειά και μέχρι την τελευταία στιγμή. Λίγο πριν κλείσουν οι κάλπες, θα πρέπει ο κόσμος να είναι επιποδός, ώστε όντως οι ψηφοφόροι να πάνε στην κάλπη να ψηφίσουν. Αυτό που ξεχωρίζει όμως την υποψηφιότητα του Νίκου Χριστοδουλίδη είναι αυτός που τον πρότεινε, και αυτός που τον πρότεινε είναι η κόρη του Ιωάννα, η μεγάλη της οικογένειας, στέλνοντας ένα ξεχωριστό μήνυμα για την κοινωνία και ειδικά για τους νέους, για την επιλογή της να προτείνει τον πατέρα της. Ότι να ξέρουν ότι αν γίνει πρόεδρος, θα είναι ένας πρόεδρος που ενώνει, όπως λέει και ο ίδιος, και ένας πρόεδρος για όλους, και για αυτούς που τον στηρίζουν και για όσους δεν τον στηρίζουν. Και ο υποψήφιος πρόεδρος Χρήστος Χρήστου, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, υπέβαλε τη δική του υποψηφιότητα, στέλνοντας το μήνυμα του αγώνα για μια αλεύθερη Κύπρο. Το ΕΛΑΜ αποτελεί το ισχυρότερο ανάγχωμα για τη μη αποδοχή λύσης τουρκικών προδιαγραφών, όπως η Διζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία, στο εθνικό μας θέμα. Έχει σαφές καθορισμένο πρόγραμμα για την πάταξη των ανεξέλεκτων παράνομων μεταναστευτικών ροών που κατακλείζουν κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Είχαμε όμως και εξελίξεις που αφορούν τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη και όσων τον στηρίζουν, τον υποστηρίζουν για την επιλογή του να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας, και εξελίξεις έρχονται από την Πιδάρου. Σε ισχύ η απόφαση του Δημοκρατικού Συναγερμού, σύμφωνα με την οποία ο Νίκος Χριστοδουλίδης και όσοι στήριξαν την υποψηφιότητά του τίθενται εκτός του Μητρώου του κόμματος. Σύμφωνα με την απόφαση, εκτός κομματικού Μητρώου θα βρεθούν ο Αντιδήμαρχος Έγκομης Γιάννος Ιωάννου, η σύζυγος του Δημάρχου Στροβόλου Μικαέλα Μέσιου, όπως επίσης και ο επιχειρηματίας Πασχάλης Ιωφάνους. Από την Επιδάρου παραπέμπουν στην απόφαση του πολιτικού γραφείου του κόμματος, σημειώνοντας παράλληλα ότι δεν θα εκδοθεί ανακοίνωση. Την ίδια στιγμή αναφέρθηκε ότι όποιος θέτει εαυτό εκτός κόμματος αφαιρείται από το Μητρώο. Μάλιστα. Έτσι πήραμε αυτόν τον τρόπο και την κομματική ταυτότητα από τον κύριο Χριστοδουλίδη, αλλά και από τους υπόλοιπους που τον στηρίζουν. Όμως και η ΕΔΕΚ εξετάζει το θέμα με το βουλευτή της Κωστή Ευσταθίου, ο οποίος εκτός άλλων στήριξε, σήμερα τον είδαμε και σε σχετικά πλάνα που πήγε εκεί στο Φιλοξένια, τον κύριο Γιώργο Κολοκασίδη, γιατί θεωρεί πως οι θέσεις του είναι ίδιες με τον αείμνηστο Βάσο Λισαρίδη και αυτές που πρεσβεύει η ΕΔΕΚ. Θα γίνει η εισήγηση στο πολιτικό γραφείο για διαγραφή του. Ο Μαρίνος Σιζόπουλος αρκέστηκε να πει σήμερα πως αυτό που προέχει είναι η τοποθέτηση του Κωστή Ευσταθίου σε αυτά τα θέματα που θα θέσουν τα αρμόδια όργανα του κόμματος ενώπιον του βουλευτού, και από εκεί και πέρα θα ληφθούν και οι αποφάσεις. Θα δούμε τι αποφάσεις θα ληφθούν απόψε. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρία του πολιτικού γραφείου και θα δούμε κατά πόσο θα γίνει αυτό το βήμα από πλευράς του πολιτικού γραφείου και από πλευράς του κυρίου Μαρίνου Σιζόπουλου, το βήμα που αφορά τον κύριο Κωστή Ευσταθίου. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Μαρτυρικό θάνατο βρήκε ο 61χρονος Δωρόθεος Δημητριάδης, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου σε πολυκατοικία στα Λατσιά. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 35χρονος και 31χρονοι, οι οποίοι διατηρούν δεσμό, και ακόμη ένα πρόσωπο ηλικίας 26 ετών, ενώ αναζητούνται ακόμη 4 πρόσωπα. Όλα ξεκίνησαν χθες το απόγευμα γύρω στις 5.30, όταν η 31χρονη κατέβηκε από το διαμέρισμά της και συνάντησε στην είσοδο της πολυκατοικίας η οικογενειακή φίλη του θύματος. Η νεαρή βρισκόταν μαζί με ένικο της πολυκατοικίας, την οποία βοηθούσε να καθαρίσει την ακαταστασία που δημιούργησαν τα ανήλικα παιδιά του ζεύγους. Σε κάποια στιγμή, η 31χρονη επιτέθηκε φραστικά στη νεαρή, αφού μεταξύ τους έχουν διάφορες προστριβές. Τότε η οικογενειακή φίλη του 61χρονου κάλεσε την αστυνομία, με αποτέλεσμα η 31χρονη να αποχωρήσει. Τώρα, ενώ το ζεύγος και το θύμα βρίσκονταν εντός του διαμερίσματος με την πόρτα να είναι ανοιχτή, όπως καταγράφεται και στο κλειστό ο κύκλωμα,
Φαίνεται ο 61χρονος να βρίσκεται στο έδαφος, ενώ ταυτόχρονα διακρίνονται να έρχονται ακόμη 5 πρόσωπα μεταξύ και ο τρίτος συλληφθέντας, δηλαδή ο 26χρονος, σύμφωνα με τον ανακριτή. Καθώς ο Δημητριάδης βρισκόταν στο έδαφος, δεχόταν χτυπήματα από το ζεύγος και τον 26χρονο, αλλά και από τα υπόλοιπα πρόσωπα τα οποία είχαν καταφθάσει. Ο ξυλοδαρμός του 61χρονου δεν σταματά εκεί, αφού σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγραφεί, ο 26χρονος φαίνεται να σέρνει από τις σκάλες της πολυκατοικίας το θύμα και να τον χτυπά με τα χέρια του και τα πόδια στο πρόσωπο. Το θύμα, υποβασταζόμενο από τον 26χρονο, αλλά και από τα υπόλοιπα πρόσωπα, κατεβαίνουν τις σκάλες της πολυκατοικίας. Ένοικος της πολυκατοικίας ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο, ενώ με την άφηξή της τα 5 πρόσωπα τράπηκαν σε φυγή. Τώρα, τα μέλη της αστυνομικής δύναμης εντόπισαν τον 61χρονο, ο οποίος έζησε μαρτυρικές στιγμές μπροστά από την είσοδο της πολυκατοικίας. Το θύμα είχε τις αισθήσεις του, ενώ το παντελόνι του ήταν κατεβασμένο και είχε εμφανεί σημάδια από μόλοπες και εκδορές στο πρόσωπο. Ο 61χρονος, πριν να ξεψυχήσει, ανέφερε στους αστυνομικούς «εδέραμε», ενώ στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο. Ταυτόχρονα, το ζεύγος κατέβηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας με την 31χρονη να φωνάζει ότι ο δωρόθεος πήγε στο σπίτι τους και τους έδρε μπροστά στα ανήλικα παιδιά. Ο 35χρονος ανέφερε ότι το θύμα επιτέθηκε και χτύπησε την 31χρονη σύντροφό του, υποστηρίζοντας ότι ήδη δεν φταίνε. Με την άφηξη του ασθενοφόρου στο σημείο, ο 61χρονος δυστυχώς εξέπνευσε. Κατά την προφορική τώρα ανάκριση, η 31χρονη ανέφερε ότι μεταξύ των προσώπων που χτυπούσαν το θύμα ήταν ο 26χρονος, ενώ όσον αφορά τα υπόλοιπα πρόσωπα που ήταν παρός στο επεισόδιο, έδωσε κάποιους ισχυρισμούς. Ο 35χρονος, όταν συνελήφθη από τους ανακριτές, είπε «Μακάρι να με πάρει ο Θεός». Ο 26χρονος, όταν φόρεσε χειροπέδες, αρνήθηκε ανάμειξη στην υπόθεση, ενώ ανέφερε πως ο 35χρονος ήταν το πρόσωπο που χτυπούσε το θύμα. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όπου διέταξε την οκταήμερη προσωποκράτησή τους, ενώ τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν είναι συνωμοσία προς διάπραξη φόνου και ανθρωποκτονία. Και προκύπτουν πάρα πολλά ερωτήματα μέσα από αυτή την υπόθεση, πολύ σοβαρή υπόθεση, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που κλήθηκε η αστυνομία, αυτό μας πληροφορούν, για τους συγκεκριμένους και μάλιστα όλα αυτά διαδραματίστηκαν με μάρτυρες παιδιά, μάτια παιδιών. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα και υπάρχει ερωτηματικό. Πού είναι οι υπηρεσίες πρόνοιας? Καλούσαν την αστυνομία, πήγαινε εκεί, κανένας δεν ενημέρωνε, δεν ήξερε ουδείς τι κατάσταση επικρατεί, ώστε να πάνε εκεί να δουν πώς διαβιούν αυτές οι οικογένειες, αυτά τα παιδιά, από τη στιγμή που υπήρχαν συχνές προστριβές. Και αυτό το οποίο έχει γίνει και έχει καταγραφεί στις κάμερες, αυτά δεν είναι ιστορίες των δημοσιογράφων όπως τα έχουν καταγράψει και τα διαβάζουμε και εμείς από τους συναδέλφους και θα τα συζητήσουμε και αύριο και μεθαύριο. Αυτά είναι γεγονότα τα οποία έχουν καταγραφεί από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που ήταν εκεί. Και πραγματικά τα διάβαζα και είναι σοκαριστικό. Το να κάνει σε σκηνή το τι βίωσε αυτός ο άνθρωπος στα χέρια όλων αυτών. Το να αφήνει την τελευταία σου πνοή με τέτοιο τρόπο, γιατί πήγε να ζητήσει εξηγήσεις ή να μιλήσει μαζί τους και η απάντηση ήταν να τον ξυλοκοπήσουν. Θα έχει εξέλιξη για αυτό το μεγάλο θέμα. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, μία καταγγελία που αφορά ηλικιωμένους που διαμένουν σε οίκους ευγυρίας. Θέλω να το ακούσετε πάρα πολύ έτσι με προσοχή αυτό. Κάποιοι σοφοί ήμοι αποφάσισαν ότι αν ασθενήσουν ηλικιωμένοι εκεί στους οίκους ευγυρίας που τους πάμε για να τους φροντίζουν και αφορούν τους πατεράδες μας, τις μανάδες μας, τους παππούδες μας, τους θείους μας και αύριο αν ζήσουμε θα πάρουμε και εμείς σε σειρά και το λέω έτσι να το σκεφτόμαστε για να έχουμε σεβασμό. Λοιπόν, γιατί έχουν δικαίωμα στη ζωή και μια αξιοπρεπή έτσι, διαβίωση και δικαίωμα και στο να είναι υγιής.
Λοιπόν, τι αποφάσισαν αυτοί οι σοφοί? Θα πρέπει να τους βλέπει, λέει, προσωπικός τους ιατρός, αν τον βρουν, θα τους δει, να πάνε εκεί στο ο Νίκο Ευγυρίας να τον εξετάσουν και ο προσωπικός ιατρός θα κάνει έκθεση και αυτή η έκθεση θα σταλεί στους αρμοδίους για να κρίνουν ή να εγκρίνουν αν θα πρέπει να πάει νοσοκομείο συγκεκριμένος ηλικιωμένος για τις περαιτέρω εξετάσεις. Όπως τα ακούτε, έχουμε και την εγκύκλιο. Να την δείξουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή την συζήτηση θέλω να την κάνω με την κυρία Θέα Νικολάου, είναι επικεφαλής του τομέα εθελοντισμού της ΔΥΠΑ, είναι και ακτιβίστρια, έχει πολλά καπέλα, αλλά πάνω απ' όλα είναι δίπλα στον κόσμο, στους πολίτες. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Ιωάννου. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι που θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτόν την τραγική εξέλιξη που αφορά την τρίτη ηλικία. Τους ηλικιωμένους μας, που όπως πολύ σωστά αναφέρατε, είναι οι παππούδες μας, είναι οι γιαγιάδες μας, είναι οι γονείς μας και μετά θα είμαστε εμείς. Ήρθεν όταν έπεσε στα χέρια μου συγκεκριμένη εγκύκλιος και να αναφέρομαι ποιον τρόπο μέσα στα πλαίσια των δράσεων των οποίων γίνονται ολόχρονα αλλά πιο εντατικά την περίοδο των Χριστουγέννων ο τομέας εθελοντισμού της Δημοκρατικής Παράταξης, μια όμορφη ομάδα που είμαστε και αρκετά ενεργοί πολίτες, το πιο σημαντικό και ο πιο ευλογημένος ρόλος που έχουμε, επισκεπτόμαστε διάφορα ιδρύματα και προσπαθούμε ολόχρονα να είμαστε δίπλα στις ευπαθείς ομάδες. Η τρίτη ηλικία δυστυχώς είναι παραγκονισμένη. Και σαν να μην έφταναν όλα τα υπόλοιπα προβλήματα τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν και οι οίκοι Ευγυρίας, βγήκε και αυτή η εγκύκλιος, η οποία είναι πραγματικά τραγική. Ερχόμαστε και βάζουμε τις ανθρώπινες ψυχές σε μια σειρά προτεραιότητας, σαν πόσο πρέπει να επιλέξουμε για το ποιος μπορεί να συνεχίσει να έχει ζωή, ποιος μπορεί να συνεχίσει να έχει ιατρική περίθαλψη και ποιος όχι. Και εγώ διαρωτούμε ποιοι είμαστε εμείς που μπορούμε να αποφασίσουμε κάτι τέτοιο. Όπως επίσης πολύ σωστά αναφέρατε, θα πρέπει να γίνει έκθεση από τον προσωπικό γιατρό. Και θέτω έναν απλό ερώτημα. Πόσο επιρρεπείς είναι ηλικιωμένοι σε ατυχήματα? Προφανώς αρκετά. Γι' αυτόν άλλωστε είχαμε δει και τους προηγούμενους χρόνους να συμβαίνουν πολλά ατυχήματα. Και αν μου επιτρέπετε να κάνω μια αναφορά, μόνο το 19 είχαμε το ξυλοδαρμό του ηλικιωμένου στη Λεμεσόν, αρχές του 19. Ενώ Νοέμβριο, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είχαμε το θάνατο του 66χρονου στο παραλίμνη μετά από φωτιά που ξέσπασε στο δωμάτιο του, αν θυμάστε. Οπότε οι ηλικιωμένοι και τα άτομα τα οποία διαμένουν είναι επιρρεπείς. Είναι επιρρεπείς. Εμείς θα πρέπει να τους βάλουμε στην αναμονή για έναν ατύχημα ή οτιδήποτε μπορεί να τους συμβεί. Για να επικοινωνούμε και την κατάσταση της υγείας απλά του, και να μόνο, την κατάσταση της απλά υγείας και του. Μόνο ναι. Για να αποφευχθεί ο συνωστισμός ο οποίος παρατηρείται στις πρώτες βοήθειες. Είναι τραγικό και απάνθρωπο. Παρατηρείται από τους οίκους ευγυρίας και ακόμη και για να παρατηρείται από κάτι τέτοιο και να όντως να προκύπτει αυτό, θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει μια άλλη είναι διαδικασία πρόβλημα των κρατικών νοσηλευτηρίων. Να το αντιμετωπίσουν. Δεν μπορείς τους ηλικιωμένους και τα άτομα τα οποία πρέπει να τύχουν φροντίδα σε έναν οίκο ευγυρίας ή κάπου αλλού να τους αντιμετωπίζεις με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να κάνουμε μια ανωτελεία. Θα επιστρέψω ξανά σε εσάς. Είναι μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Λούις Γρηγοριάδης. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Οίκων Ευγυρίας. Καλησπέρα σας κύριε Γρηγοριάδη. Καλησπέρα σας και καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, για πείτε μας εσείς πώς θα διαχειριστείτε αυτό το δεδομένο. Είναι προεκπλήξεως μας που έχει σταλεί από το Υπουργείο Υγείας για δεύτερη φορά αυτή η εγκύκλιος που να λέει ότι για να στείλουμε ένα άτομα στο νοσοκομείο πρέπει να υπάρχει η έκθεση από τον προσωπικό γιατρό. Mm-hmm. Είχε γίνει και πριν 2-3 χρόνια αυτό και δεν λειτουργήσε. Αντιθέτως τώρα το επαναφέρω. Δυστυχώς
είναι αδύνατον να περιμένουμε ιατρική έκθεση από τον προσωπικό γιατρό για να στείλουμε άτομα στο νοσοκομείο, επειδή δεν ανταποκρίνονται. Νομίζω όλοι το γνωρίζουμε, και εσείς και όλος ο κόσμος, ότι για να βρούμε τον προσωπικό γιατρό να έρθει στο στέκει ηλικιωμένων είναι αδύνατο. Εδώ, εγώ, κύριε Γρηγοριάδη, ένα λεπτό. Πριν να πάτε μας, να προκαλέσετε τους αρμοδίους, να σας επισημάνω, και είναι ένα σύς αυτά που λέτε, ότι πριν κάποιες μέρες έκανα συζήτηση εδώ στο στούτιο, ότι οι προσωπικοί γιατροί δεν απαντούσαν τα τηλέφωνα, γιατί πήγαν διακοπές, και είναι κάτι το οποίο εξόργησε και τον Υπουργό Υγείας. Τώρα, πώς θα σας απαντούν εσάς τα τηλέφωνα να έρθουν να δουν τον ηλικιωμένο που είναι άρρωστος και να κρίνουν, να κάνουν και έκθεση, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία για να γίνει εισαγωγή στο νοσηλευτήριο? Ρωτώ. Απορώ και εγώ πώς οι αρχές, το Υπουργείο Υγείας, ο Υπουργός, έχει δώσει έτσι οδηγίες, αφού το γνωρίζει και ο ίδιος ότι οι προσωπικοί γιατροί δεν απαντούν τα τηλέφωνα, να περιμένουμε τους προσωπικούς γιατρούς για να στείλουμε ενετήγον τα περιστατικά στα γεροκομεία. Τα πρώτες βοήθειες. Νομίζω ότι αυτό είναι μόνο η κορυφή του Παγόπουλου. Αν μείνουμε με αυτή την εγκύκλιο, θα χάσουμε ζωές. Δυστυχώς το λέω, γιατί έτσι θα γίνει. Δεν μπορεί περιστατικά τα οποία να έχουν πτώσει, να έχουν άλλα σοβαρά προβλήματα, να περιμένουμε ώρες μέχρι να βρούμε τους προσωπικούς γιατρούς για να μας κάνουν έκθεση να στείλουμε στο νοσοκομείο. Πραγματικά δεν γνωρίζω πώς με έτσι ελαφρά καρδία βγάζουν αυτές τις εγκύκλιους, μας τις στέλνουν και πρέπει να τις στηρίξουμε. Εμείς, σαν σύνδεσμος στεγών ηλικιωμένων, έχουμε καλέσει έκτακτη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου για να δούμε πώς θα δράσουμε πιο κάτω. Έλα, σας ρωτήσω κάτι. Για να στέλνουν αυτή την εγκύκλιο, κάπου θα πρέπει να τη στηρίξουν. Τώρα θα κάνω και τον δικηγόρο του διαβόλου. Τώρα να δω πώς μπήκα σε αυτή τη διαδικασία να πάρουν τέτοιου είδους απόφαση. Λέει παραπομπές ενίκων στεγών ηλικιωμένων δομών, 24 ώρες φροντίδας, αμαία, στο τμήμα ατυχημάτων και επικών των περιστατικών. Σας στέλνουν αυτή την εγκύκλιο και σας λένε ότι θα πρέπει να κάνετε χρήση του προσωπικού ιατρού. Πλα, 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 θα. Λοιπόν, και η ερώτηση μου είναι εξής. Καλά, είναι από τους ηλικιωμένους, από τις στέγες που πάνε στις πρώτες βοήθειες, που έχει κατακλειστεί και υπάρχει αυτό το οποίο λένε ότι υπάρχει, έχει παρατηρηθεί πως υπάρχει μεγάλος συνωστισμός εκεί στις πρώτες βοήθειες. Ρωτώ δηλαδή, θα πρέπει να το δούμε, να το συζητήσουμε, κύριε Γρηγοριάδη. Ναι, πραγματικά δεν γνωρίζω αν έχουν κάνει κάποιες στατιστικές που να λένε ότι η συμφόρηση των πρωτών βοηθειών είναι από τις στέγες ηλικιωμένων ή από τις κλειστές δομές. Μπορεί να είναι από τα σπίτια τους ηλικιωμένοι, μπορεί να είναι νεαρά άτομα, δεν γνωρίζουμε. Αλλά πάντα μας κατακρίνουν εμάς και μας βάζουν εμάς σε δύσκολη θέση, όλες τις στέγες ηλικιωμένων. Δεν γνωρίζω γιατί. Πάντως θα πρέπει να μπουν σε μια άλλη διαδικασία. Είμαστε πολύ καταρτισμένοι. Έχουμε πολύ καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο να γνωρίζει αν πρέπει να σταλεί ο ασθενής μας στις πρώτες βοήθειες. Με αντίθεση με τους ηλικιωμένους, οι οποίοι είναι στα σπίτια τους με δεσικιακές αλληλοδαπούες βοηθούς. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή και ένα οίκος ευγυρίας εκεί έχει ένα γιατρό που θα βγάζει και βάρδια, θα πάει να δει το συγκεκριμένο ηλικιωμένο και αν κρίνει ο συγκεκριμένος γιατρός, που είναι γιατρός, έτσι, ότι θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο, δεν θα τον πάρουν δηλαδή στο νοσοκομείο, θα περιμένουν το προσωπικό ιατρό του συγκεκριμένου ασθενούς για να κάνει την έκθεση και να πάει, ώσπου να πάει το μήνυμα και να έρθει το χαπάρι, τότε τι γίνεται με το συγκεκριμένο ηλικιωμένο? Κύριε Γρηγοριάδη, δεν ξέρω. Πραγματικά είναι απορία αυτό. Είναι απορία. Τι θα γίνει με τους ασθενείς μας? Αλλά μέχρι τώρα ο τρόπος που λειτουργούσαμε ήταν ο εξής. Επειδή οι προσωπικοί γιατροί δεν επισκέπτονται, δεν βγαίνουν από τα γραφεία τους. Δυστυχώς δεν βγαίνουν από τα γραφεία τους για να πάνε κατοίκον να δουν τους ασθενείς. Οι πλήστες στέγες έχουν ιδιωτικό γιατρό που είναι εκτός γεσί, τον πληρώνουμε έξτρα χρήματα. Και έρχεται και βλέπει τους ασθενείς μας. Ναι. Ανατακτά έχουν κάποια αισθήματα. Αυτό που λέω. Τις πλήσες φορές οι ιατροί αυτοί κάνουν την παραπομπή προς τα νοσοκομεία και προς τις πρώτες βοήθειες. Τώρα δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρει το σύστημα υγείας να βγάλει τους προσωπικούς γιατρούς έξω για να λύσει αυτό το θέμα. Ναι. Θα το λύσει.
για αυτό το θέμα. Η κυρία Νικολάου, ακούσαμε και τον κύριο Γρηγοριάδη. Θα πάνε σε σύσκεψη, θα δουν τι τους διαβήματα θα γίνουν. Για δεύτερη φορά καλούνται να διαχειριστούν αυτό το θέμα. Δυστυχώς, όπως έχω προαναφέρει, έχουμε την τρίτη ηλικία παραγκονισμένη, όπως και διάφορες άλλες ευπαθείς ομάδες. Έχουμε υποχρέωση όμως. Αυτή η ανήκει στους οίκους ευγυρίας, πρόσφερα στην κοινωνία. Δημιούργησαν οικογένειες, εργάστηκαν, πρόσφεραν στην κοινωνία. Άρα το ελάχιστο που έχουμε να κάνουμε είναι να δείξουμε σεβασμό και να φροντίσουμε και οι οικογένειες και η κοινωνία και η πολιτεία να τις δημιουργήσει ένα σωστό πλαίσιο διαβίωσης. Εδώ να μου επιτρέψετε να κάνω και αναφορά, κυρία Ιωάννου, που επίσης είναι τραγικό για μένα το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κρατικοί οίκοι ευγυρίας. Αν είναι ποτέ δυνατόν, φτάσαμε σε σημείο σιγά σιγά να κλείσουμε όλα τα κρατικά με τη δικαιολογία ότι δεν προσφέρονταν οι εγκαταστάσεις. Και εγώ διερωτούμαι επίσης, σαν πολίτης, ακόμα μια φορά, σαν πολίτης της Κυπριακής αυτής δημοκρατίας, εν μπορούσαμε να φτιάξουμε τις εγκαταστάσεις και να συνεχίσουμε να κρατούμε εν λειτουργία τα κρατικά, τους κρατικούς οίκους ευγυρίας. Το έχουμε φορτώσει στους εθελοντές. Και πάλι καλά που υπάρχουν οι εθελοντές. Αλλά δεν είναι ευθύνη των εθελοντών, όπως και πολλά άλλα πράγματα. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με συνέστηση πρώτα απ' όλα, με σεβασμό και να δημιουργηθούν χώροι οι οποίοι οι ηλικιωμένοι μας θα μπορούν όχι απλά να περνούν τον χρόνο τους, να απασχολούνται και να έχουν όλες τις συνθήκες οι οποίες απαιτούνται για να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση. Το έχουμε αφήσει στους εθελοντές μέσα από τα ΣΚΕ που οι διάφοροι δήμοι έχουν δημιουργήσει και στο ιδιωτικό τομέα. Που επιτρέψετε μου να αναφέρω εδώ ότι έχω επισκεφτεί πάρα πολύ. Ο κύριος Γρηγοριάδης, έλα, ναι, έχετε το λόγο. Αυτό που ήθελα να πω όσον αφορά, είναι πολύ καλή επισήμανση της κυρίας που είναι εκεί. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι τα κυβερνητικά στέγες υπήρχαν γύρω στις 12-13 στην Κύπρο και αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο μία η οποία αναλειτουργά κυβερνητική στέγη. Όμως το πρόβλημα δεν ήταν οι υποδομές. Ναι. Το πρόβλημα ήταν το κόστος το οποίο στήκησε στο κράτος. Είχαμε κάνει πριν 12-13 χρόνια μια μελέτη, μια οικονομική μελέτη όσον αφορά το κόστος των κυβερνητικών στεγών με το κόστος των ιδιωτικών στεγών. Και ήταν 5 φορές περισσότερο το κόστος των κυβερνητικών στεγών. Φυσικά το κράτος, λόγω κόστους, έχει κλείσει τα κυβερνητικές στέγες και έχει αφήσει τους ιδιώτες να παλεύουν μόνοι τους με το 1/5 του ό,τι στήκησαν στις κυβερνητικές στέγες. Κυρία Γρηγοριάδη, αν μου επιτρέπετε μια μικρή παρέμβαση, είναι εδώ να κάνω και αναφορά στο δυσανάλογο, στην ανισότητα τέλος πάντων που υπάρχει μεταξύ των εθελοντικών στεγών που λειτουργούν και του ιδιωτικού τομέα. Και εδώ επίσης η πολιτεία οφείλει να στηρίξει τον ιδιωτικό τομέα για να μπορέσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρουν στους ηλικιωμένους μας. Δεν γίνεται οι ιδιωτικές στέγες να πληρώνουν φόρο προστιθέμενης αξίας και διορθώστε με κύριε Γρηγοριάδη αν λαθάνομαι, ενώ οι εθελοντικές ομάδες να μην πληρώνουν. Άρα αναγκαστικά ο ιδιώτης... Πραγματικά είναι πολύ σωστά η επισήμανσή σας. Εμείς σας στέγες ηλικιωμένων πληρώνουμε ΦΠΑ 9%. Ήτανε 19, κύριε Γρηγοριάδη, έτσι. Και μετά από παρέμβαση δικιά σας έγινε, ναι. Μετά από μεγάλες παρεμβάσεις άλλων παραγόντων, από 19 πήγε στο 9%. Ενώ τα ΣΚΕ είναι 0%. Έχουμε... Το κόστος είναι αβάστακτο, τώρα γυρεύουμε άλλα πράγματα. Επιστολές στο Υπουργείο Οικονομικό για αυτό το θέμα και μας αγνοούν τελείως. Μας λένε είστε ιδιώτες. Και το άλλο το θέμα που έχετε αναφέρει όσον αφορά την επιχορήγηση κάποιων προγραμμάτων προς τις ιδιωτικές στέγες, πάντα όταν συζητάμε με τις αρμόδιες υπηρεσίες για αυτά τα θέματα, μας λένε είστε ιδιώτες, είστε υποχρέωτα να τα κάνετε. Δεν μπορεί να σας επιχορηγά το κράτος. Δυστυχώς η πολιτική για την τρίτη ηλικία των εκάστοτε κυβερνήσεων είναι αυτή. Μάλιστα. Δεν τους ενδιαφέρει τρίτη ηλικία. Απλά τα πράγματα. Δεν θα ρωτήσω κάτι και κλείνουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Γρηγοριάδη. Αυτά είναι τα άτομα τα οποία έχουν δουλέψει, έχουν πληρώσει τις κοινωνικές τους ασφαλίσεις, έχουν προσφέρει στην κοινωνία. Σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την κοινωνία. Ναι. Να σας ρωτήσω... Τον τόπο και... Ναι.
Να σας ρωτήσω, πόσους οίκους ευγυρίας έχουμε στην Κύπρο? Γύρω στις 100. Γύρω στις 100. Και πόσοι άτομα ηλικιωμένους έχουμε στους οίκους ευγυρίας? Περίπου 2.500 με 3.000. Μάλιστα. Μεγάλη κοινότητα. Σχεδόν 2.800, αν θυμάμαι καλά, από την αξιολόγηση, από το πόρισμα της Επιτρόπου που έγινε το 2019. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επαφή. Ό,τι άλλο προκύψει και αν θα πρέπει, θα κάνουμε παρέμβαση, θα κάνουμε συζήτηση για αυτό το θέμα. Είναι μεγάλο και θα πρέπει να δοθούν λύσεις. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γρηγοριάδη. Okay, γεια σας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, κυρία Νικολάου, πριν να σας αποδεσμεύσω και εσάς, θέλω να σας πάρω στο προηγούμενο θέμα. Πώς μπορεί να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος κάτω από αυτή την περιγραφή, από αυτές τις λεπτομέρειες, τις οποίες έδωσα για να καταλάβει και η κοινωνία, πού έχουμε φτάσει? Είμαστε ζούγκλα? Δεν είμαστε ζούγκλα, γιατί θα τους δώσω δικαιολογία αν χαρακτηρίσω την κοινωνία μας ζούγκλα. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα και θα πρέπει να είμαστε εκεί όλοι. Επιποδός, όλοι, ξύπνοι. Να μην κλείνουμε τα μάτια ποτέ. Δυστυχώς, κυρία Ιωάννου, ζούμε σε μια περίοδο όπου σιώνται τα πάντα. Ο αλληλοσεβασμός, η αλληλοκατανόηση, η αλληλοεκτίμηση. Και ο κόσμος δεν έχει βγάλει από το λεξιλόγιο του τη λέξη συναίσθηση. Πέραν το γεγονός ότι σύονται οι βασικές αξίες οι οποίες έχουμε, η οικονομική δυσχέρεια κάνει ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Και είναι η αλήθεια, τα τελευταία 2 χρόνια που έχουμε βιώσει ολόκληρη η ανθρωπότητα, το τι έχουμε βιώσει μαζί με τον κορονοϊό, βλέπουμε ότι κάποια κοινωνικά φαινόμενα, κάποιες αντιδράσεις, κάποιες συμπεριφορές έγιναν ακόμη σε μεγαλύτερο βαθμό. Εδώ πάλι εντοπίζεται, όπως και στο προηγούμενο θέμα που μιλήσαμε, το κενό της κοινωνικής πολιτικής. Μάλιστα. Και να μου επιτρέψετε να αναφέρω ότι σε περιόδους τους οποίους υπάρχει ευμάρεια και κυλούν τα πράγματα ως έχουν, δεν είχαμε να ανοίξει ποτέ τα μάτια μας να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα. Είναι η τρίτη ηλικία. Είναι ο κόσμος ο οποίος έχει χάσει το σεβασμό του και την εκτίμηση προς τον συνάνθρωπο του. Τώρα ψιθυρίζονται διάφορα για τα άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί. Θα περιμένουμε να ακούσουμε αν όντως ήταν μια προβληματική κατάσταση. Για ποιο λόγο ήταν προβληματική αυτή η κατάσταση? Ήταν προβληματική η κατάσταση γιατί έμεναν τα παιδιά? Γιατί δεν έμεναν. Ακριβώς. Δεν επιμελήθηκαν από τις... Επέβαιναν οι υπηρεσίες πρόνοιας. Μπαίνω σε πάρα πολλά σπίτια, κυρία Ιωάννου, και βλέπουμε πολλά κοινωνικά προβλήματα, όπως και η ενδοικογενειακή βία, η βία κατά των γυναικών, τα ναρκωτικά και ένα σωρό άλλα, στα οποία να μου επιτρέψετε εδώ να αναφέρω ότι δεν υπάρχει κρατικός φορέας που να εποπτεύει και να δίνει λύσεις σε αυτά τα κοινωνικά προβλήματα. Τα έχουν φορτωθεί οι εθελοντές. Μάλιστα. Και όπως έχω αναφέρει πολύ, πάλι οι εθελοντές. Ευτυχώς που, ευτυχώς που υπάρχουν οι εθελοντές, αλλά δεν είναι δουλειά του εθελοντή. Ο εθελοντής είναι εκεί να προσφέρει από τον χρόνο του, από τις γνώσεις του, όταν και εφόσον μπορεί, ακριβώς. Δεν είναι ευθύνη δικιά του. Είναι εκεί για να στηρίξει. Μάλιστα. Όχι να πάρει όλο το βάρος της ευθύνης. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Για την παρουσία σας εδώ στο στούντιο μας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εθαρρύνουν όλα τα κράτη να επιλύουν τα ζητήματα θαλάσσιας οριοθέτησης σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο εκπέμπει το State Department σχετικά με το δεχόμενο της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών, ο εκπρόσωπος του State Department σημείωσε ότι η αμερικανική θέση για το σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των χωρών παραμένει σταθερή. Όπως τόνισε, δεν υπάρχει αλλαγή στη μακροχρόνια θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Πιστεύουμε ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να είναι σεβαστές και να προστατεύονται. Ως θέση αρχής, ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη να επιλύουν τα ζητήματα θαλάσσιας οριοθέτησης ειρηνικά, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Ενώ γενικά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν παίρνουν θέση για τις διαφορές στα θαλάσσια σύνορα άλλων κρατών, καλούμε όλα τα μέρη να απέχουν από όλες τις ενέργειες που ενέχουν τον κίνδυνο να αυξήσουν τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους συμμάχους και τους εταίρους μας να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματικό τρόπο.
Προτρέπουμε όλους τους συμμάχους μας να αποφύγουν τις απειλές και την προκλητική ρητορική που μόνο θα αυξήσουν την ένταση και δεν θα βοηθήσουν κανέναν, κατέληξε. Είχαν προηγηθεί, να υπενθυμίσουμε, οι δηλώσεις του εκπροσώπου του Τούρκου Προέδρου Ιμπραήμ Καλίν αλλά και του Τούρκου Προέδρου του Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος Ιμπραήμ Καλίν, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Τσαβούσογλου και Ακάρ, απείλησε εκ νέου την Ελλάδα ότι σε περίπτωση επέκτασης των χωρικών υδάτων, ακόμη και στην Κρήτη, θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες. Παρενόχληση όμως από τουρκική ακτεωρό δέχθηκε πρωινές ώρες σήμερα περιπολικό σκάφος του λιμενικού, ενώ εκτελούσε διατεταγμένη υπηρεσία προς αναγνώριση τριών τουρκικών αλιευτικών σκαφών στη θαλάσσια περιοχή νότια-ανατολικά της νήσου Φαρμακονησίου εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Σύμφωνα με το ελληνικό αρχηγείο του λιμενικού σώματος, η τουρκική ακτεωρός εκτέλεσε επικίνδυνους ελιγμούς με σκοπό τον εμβολισμό του σκάφους του λιμενικού. Το πλήρωμα του σκάφους του λιμενικού προέβη σε ρήψη πρωτοποιητικών βολών σε ασφαλή τομέα και η τουρκική ακτεωρός αποχώρησε από το σημείο κατευθυνόμενα ανατολικά προς τα τουρκικά παράλια. Εκεχηρία 36 ωρών ανακοίνωσε η Ρωσία, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο το Κρεμλίνο. Η κατάπαυση του πυρός αφορά το διάστημα ανάμεσα στις 12 με τα μεσεβρία της 6ης Ιανουαρίου και τα μεσάνυχτα της 7ης Ιανουαρίου. Η Ρωσία γιορτάζει τα Χριστούγεννα στις 7 Ιανουαρίου. Παράλληλα, η Μόσχα καλεί και την Ουκρανική πλευρά να κηρύξει κατάπαυση του πυρός, ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να παραστούν στη λειτουργία την παραμονή των Χριστουγέννων και ανήμερα της εορτής. Τα αντίπεινα για τον θάνατο όσων σκοτώθηκαν στη Μακίβκα είναι τώρα το καθήκον μας, είπε στους επιζώντες από την Ουκρανική επίθεση ο Ντένις Πουσίλιν. Ο ηγέτης της αυτοανακηρυχθήσας λαϊκής δημοκρατίας του Ντονέτσκ μαζί με άλλους κατοχικούς αξιωματούχους επισκέφθηκε για εμψυχωτικούς λόγους τους τραυματίες από το φωνικότερο πλήγμα κατά των ρωσικών δυνάμεων τους τελευταίους 11 μήνες, το οποίο όμως σπέρνει σπόρους αμφιβολίας εντός των τυχών για τις ικανότητες της ρωσικής στρατιωτικής ηγεσίας. Την ίδια ώρα, ο Πατριάρχης Κύριλλος καλεί για 36ωρη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία με αφορμή τα ρωσικά Χριστούγεννα. Όμως η πρότασή του απορρίφθηκε άμεσα από τον σύμβουλο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι Μιχαήλο Ποντολιάκ, που έκανε μέσω Twitter λόγο για προπαγάνδα, λέγοντας πως η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία έχει ταχθεί υπέρ της γενοκτονίας των Ουκρανών. Έκκληση για κατάπαυση του πυρός ως πρελούδιο ειρηνευτικών διαβουλεύσεων απίφθινε προς τον Ρώσο ομόλογό του και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να απάντησε στον Τούρκο πρόεδρο πως οι όποιες συνομιλίες εξαρτώνται από το αν το Κίεβο θα αποδεχθεί τη νέα εδαφική πραγματικότητα, όπως χαρακτήρισε τις παράνομες προσαρτήσεις ουκρανικών εδαφών. Από ό,τι φαίνεται, η Ουκρανία δεν περιμένει μια ανακοχή σύντομα. Στα βόρεια της χώρας, στην πόλη Βολίνσκα, η στρατιωτική εκπαίδευση συνεχίζεται με βάση το σενάριο μιας νέας ρωσικής εισβολής ξανά από τη Λευκορωσική Μεθόριο, όπως είχε γίνει και στις 24 Φεβρουαρίου του 2022. Το Βρετανικό Μουσείο επιβεβαίωσε ότι διεξάγονται επικοδομητικές συζητήσεις, όπως σας χαρακτήρισε, για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Μετά από 200 χρόνια, στο πλαίσιο πολιτιστικής ανταλλαγής, γράφουν οι Times, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο George Osborne, πρώην καγκελάριος, που είναι τώρα ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, θεωρείται ότι έχει συντάξει συμφωνία επαναπατρισμού των πολιτιστικών θησαυρών. Η Βρετανική νομοθεσία, σημειώνουν οι Times, αποτρέπει την παραχώρηση αρχαιοτήτων από μουσείο. Επομένως, μια φόρμουλα θα ήταν μια σύμβαση δανείου, βάσει της οποίας τα γλυπτά θα μπορούσαν να μεταφερθούν από το Λονδίνο στην Αθήνα όσο το δυνατόν νωρίτερα. Με βάση τη συμφωνία, τα γλυπτά θα αποστέλλονται στην Αθήνα από το Λονδίνο με μακροπρόθεσμο δανεισμό, με αντάλλαγμα άλλους ελληνικούς θησαυρούς που θα δοθούν επίσης ως δάνειο, ωστόσο συντομότερο στο Βρετανικό Μουσείο. Από το Μουσείο της Ακρόπολης. Η πρόταση παρακάμπτει το εμπόδιο που προβάλλει το γεγονός ότι η Επίτροπη του Βρετανικού Μουσείου είναι ιδιοκτήτες των ζωοφόρων και απαγορεύεται από τον νόμο να τις εκχωρήσουν, σχολιάζει το άρθρο που έχει τον τίτλο «Συμφωνία για τα Ελγίνια Μάρμαρα κατευθυνόμενα προς το σπίτι». Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, Νικόλαος Σταμβολίφης, διέψευσε ρεπορτάζ του Αμερικανικού πρακτορείου Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο τα γλυπτά του Παρθενώνα ενδέχεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ανταλλαγής με το Βρετανικό Μουσείο. Κάνει συνομιλία στο Βρετανικό Μουσείο με το Μουσείο Ακρόπολης και δεν το γνωρίζω εγώ? Το δημοσίευμα είναι προβοκατόρικο, δεν ισχύει, τελεία και παύλα, ήταν η απάντησή του για το ρεπορτάζ. Το δημοσίευμα δεν επιβεβαιώθηκε ούτε από πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού.
σφυρά κατά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Εξαπέλυσε το Πεκίνο, καλώντας το να υιοθετήσει δίκαιη και αμερόληπτη στάση για το κορονοϊό μετά τις επικρίσεις για τον απολογισμό της πανδημίας που ανακοινώνουν οι υγειονομικές αρχές της Κίνας. Μετά την χωρίς προειδοποίηση άρση των μέτρων αντιμετώπισης της νόσου στην Κίνα και την οκτώξευση του αριθμού των κρουσμάτων, τα νοσοκομεία και τα κρεματόρια της ασιατικής χώρας δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Ωστόσο, οι κινέζικες αρχές δεν ανακοινώνουν παρά ελάχιστο αριθμό νεκρών από τον ιό, με αποτέλεσμα να δέχεται έντονες επικρίσεις διεθνώς. Τόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσαν το Πεκίνο να μοιράζεται δεδομένα με διαφάνεια για την τρέχουσα κατάσταση. Σε συναγερμό βρίσκεται όλη η Κίνα αλλά και ο πλανήτης για το νέο ξέσπασμα κορονοϊού, με τις εικόνες που μεταδίδονται να είναι σοκαριστικές. Νοσοκομεία της Κίνας είναι γεμάτα με κόσμο να στηβάζεται στα νοσοκομεία και άλλους να καίνε νεκρούς στους δρόμους, αφού έχουν φρακάρει νοσοκομεία, γραφεία τελετών και κρεματόρια. Οι ανησυχίες για το πού μπορεί να φτάσει από το ξέσπασμα αλλά και πώς μπορεί να επηρεάσει τον κόσμο είναι μεγάλες. Ύστερα από μια συνεδρίαση θρίλερ του Μηχανισμού Αντιμετώπισης Κρίσεων της Κομισιόν στις Βρυξέλλες, αποφασίστηκε η ισχυρή σύσταση στους ταξιδιώτες από την Κίνα να κάνουν τεστ κορονοϊού 48 ώρων και να φορούν μάσκα. Οι διαβουλεύσεις το απόγευμα της Τετάρτης 4 Ιανουαρίου διήρκησαν περίπου 6 ώρες. Οι αξιωματούχοι του τομέα της υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε ισχυρή σύσταση για διενέργεια τεστ από τους επιβάτες 48 ώρες πριν από την αποχώρησή τους από την Κίνα. Την Τρίτη είχε προηγηθεί ακόμα μια συνάντηση των Ευρωπαίων αξιωματούχων του τομέα της υγείας, στην οποία η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών τάχθηκαν υπέρ το τεστ πριν από την αναχώρηση. Πάντως, τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δείχνουν πως δεν υπάρχουν νέες μεταλλάξεις από την Κίνα. Το κινέζικο CDC δείχνει πως διασπείρονται οι υποπαραλλαγές ΒΑ5,2 και BF7, που σημαίνει πως η όμικρον είναι αυτή που θερίζει. Ένα κατηγορηματικό όχι ήταν η απάντηση των βελγικών αρχών στο διπλό αίτημα της Εύα Καϊλή να βλέπει το παιδί της. Η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε να συναντά τη μικρή κάποιες μέρες μέσα στη φυλακή ή να τη βλέπει μέσω Skype, όσο βρίσκεται με τον παππού της. Ωστόσο, και τα δύο αιτήματα απορρίφθηκαν σύμφωνα με τον δικηγόρο της. Στην Βελγίδα, ευρωβουλευτή Μαρία Ρενά εστιάζει το κεντρικό άρθρο της Le Soir στην έρευνα που διεξάγει για το Κατάργκετ. Η ευρωβουλευτής που ανήκει στην ομάδα των σοσιαλιστών έχει απασχολήσει και άλλες φορές τον τύπο για πιθανή ανάμειξή της στο σκάνδαλο του Κατάργκετ, ωστόσο δεν περιλαμβάνεται στους ευρωβουλευτές για τους οποίους ζητήθηκε άρση ασυλίας. Το νέο δημοσίευμα αναφέρεται στις ενές σχέσεις της Ρενά με τον θεωρούμενο ως εγκέφαλο του κυκλώματος Αντώνιο Παντσέρι, αλλά και στο τηλεφώνημα που δέχτηκε η Βελγίδα ευρωβουλευτής από την Εύα Καϊλή στις 9 Δεκέμβρη. Ειδικότερα για τη σχέση της Ρενά με τον Παντσέρι, το δημοσίευμα αναφέρει πως από τον Δεκέμβριο του 2021 έως τον Σεπτέμβριο του 2022 είχαν ανταλλάξει μεταξύ τους 389 τηλεφωνήματα. Είναι λίγο λιγότερες από τις επαφές του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή με τον πρώτο του έμπιστο Φρανσέσκο Τζόρτζι, πρώην βοηθό του Παντσέρι και φερόμενο ως συνεργός στο σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το δημοσίευμα αναφέρεται ακόμα στην επικοινωνία που είχε πει η Εύα Καϊλή ότι είχε μαζί της όταν προσπάθησε να τηλεφωνήσει στον Παντσέρι μετά τη σύλληψη του Τζόρτζι και δεν κατάφερε να τον βρει και εν συνεχεία επικοινώνησε με τους Βέλγους ευρωβουλευτές Ταραμπέλα και Ρενά. Η Μαρία Ρενά επιβεβαίωσε το τηλεφώνημα. Μου τηλεφώνησε η Εύα Καϊλή. Ήμουν σε συνέδριο. Δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε. Της είπα να ηρεμήσει μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Υποθέτω πως απευθύνθηκε στους ευρωβουλευτές της πολιτικής της ομάδας. Παραμονή των φώτων, κυρίες και κύριοι, και οι λουκουμάδες έχουν την τιμητική τους προετοιμασίες για τον αυριανό εορτασμό και τον καθαγιασμό των υδάτων. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που ετοιμάσαμε ως Βεργίνα με όλες τις λεπτομέρειες αλλά και με το μυστικό για εύγεστους λουκουμάδες. Η Κούλα Δαμιανού μας έκανε ένα ρεπορτάζ και μας δίνει και τη συγκεκριμένη συνταγή. Πάμε να δούμε. Μέρα και τα φώτα και την πουλουστρίνα πρώτα. Με αυτή τη γνωστή φράση υποδέχονταν οι παλαιότεροι τα θεοφάνεια, κάτι που και σήμερα καταβάλλουν με προσπάθειες να το τηρούμε. Πουλουστρίνα είναι τα χρήματα που θα λάβεις ως παιδί, κυρίως από τους μεγαλύτερους για το καλό. Για ποιο λόγο λέμε καλημέρα και τα φώτα και την πουλουστρίνα πρώτα? Να πιέμε λεφτά προφανώς με τους παππούες μας. Να πλουμίζουμε τα μωρά, τα γονούτια μας. Είναι η φάση που κάποτε πλουμιζόμαστον. Παρ' όλα αυτά το έθιμο για τους καταπούνταρους που συνδούμε τους λουκουμάδες πάνω από τις ταράτσες, στα φώτα έτσι ώστε να φύγουν, εν πάση περιπτώσει. Επιέναμε ελέα με τους παλιούς για να μας πλουμίσουν. Για να δώσουν οι μεγάλοι στα παιδιά να τους πλουμίσουν. Για να μας δώσουν η πουλουστρίνα, να πιένει ο χρόνος καλά. Τούτο μου είπε η γιαγιά μου φυσικά. Ήταν ένα έθιμο που μας το έκανε η μάμα και ο παπάς μας.
που είμαστε μητσί για να πιάσουμε ένα δεκάλυρο τότε. Αλλά είναι ωραίες οι γιορτές, άξιος ο Θεός, περάσαμε ωραία, με υγεία σε όλον τον κόσμο. Για να πιάμε πλουμοστρίνα. Έτσι, ένα θύμα που πριν χρόνια πολλά. Ναι, για το καλό της χρονιάς, σε μια πλουμοστρίνα που λέμε. Σε πλουμίζουν. Για να βρεθεί κάποιος να μας δω και η πλουμοστρίνα, να μας πλουμίσει. Λέμε καλημέρα για τα φώτα για να συγχαρούμε τη γιορτή που γιορτάζουμε τα φώτα και την πλουστρίνα πρώτα για να μας δώσουν οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας τα λεφτά. Το έθιμο ολοκληρώνεται με τους λαχταριστούς λουκουμάδες. Η παράδοση λέει μάλιστα πως επιβάλλεται να τους σκορπά στην οροφή του σπιτιού μαζί με τα λουκάνικα για να φάνε σκαλαπούνταρι, δηλαδή οι καλικάντσαροι, να ξορκιστούν και να φύγουν λέγοντας τη τσίντιτσι λουκάνικο κομμάτι ξερωτιάνο να φάτε και να φύγετε. Βρισκόμαστε εδώ με τον κύριο Παναγιώτη Χαραλάμπους, ο οποίος θα μας φτιάξει ωραιότατους παραδοσιακούς λουκουμάδες για τα θεοφάνεια. Κύριε Παναγιώτη μου, πώς συνδέονται οι λουκουμάδες μαζί με τα θεοφάνεια? Είναι θυμό που κανονικά για τα φώτα. Είναι θυμό το φώτο. Ο κόσμος θέλει όλοι οι λουκουμάδες την ημέρα. Τι τσίντι τσίλ λουκάνικο και μασέρι μαύρο μάνικο να φάτε και να φύγετε. Γιατί το λέμε αυτό? Για τους καλικάντζαρους. Ο κόσμος πιάνει λοκομάτια και σύνει τους παστατζέρα μύθια πας στο δώμα που λάλουσα στους αγορκά μας για να φεύγουν οι καλικάντζαροι. Και η διαδικασία ψησίματος και ποια συνταγή? Ποιο είναι το μυστικό της συνταγής? Εκείνο είναι μυστικό, αλλά κάτι να σας πω. Θέλει αλεύρι, μαγιά, πατάτα, γνήσια πατάτα, να βάλει να έρθουν έτσι τραγανοί, έτσι ωραίοι λοκομάδες. Βάζουν πολλές θερμίδες λουκουμάδες. Βέβαια. Άμα φάεις και ο τρεις, δεν νομίζω. Εν και να τους φάεις όλους 15-25 λουκουμάδες που βάλουν στην μερίδα. Μα τι ωραίες λουκουμάδες. Θα πάρουμε και από πάνω ωραία την νουτέλα. Σοκολάτα, ντρούπα. Με σοκολάτα απ' όλα. Θα πάρουμε και λίγες θερμίδες. Και αμύγδαλο. Λίγες θερμιδούλες. Κοπιάστε να φάτε τους καλύτερους λουκουμάδες. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε πάντα καλά. Ωραίους λουκουμάδες. Έβαλα σου σοκολάτα, έβαλα σου τρουφούα, όπως ζήτησες. Και σοκολάτα πάνω στους λουκουμάδες, ναι. Πώς σου φαίνονται, είναι ωραία η γεύση τους, προτείνουμε στον κόσμο? Νομίζω ναι, φαίνονται πολύ νόστιμοι και ελπίζω να τους απολαύσετε όπως και εμείς. Τηρείτε το θύμα, κρατούμε την παράδοση του λουκουμά όταν βάζουμε και πάνω κάτι έξτρα? Νομίζω πως ναι. Καλημέρα και τα φώτα και την πουλουστίνα πρώτα. Τι σημαίνει αυτή τη φράση, γιατί τη λέμε? Πιστεύω για να μας πλουμίζει η γιαγιά και ο παππούς, να μου παίρνουμε λεφτά και για να πάει καλά ο χρόνος. Βέβαια, ως έθιμο στην Κύπρο, μετά τη Θεία Λειτουργία οι ιερείς αγιάζουν τα ύδατα, ρίχνοντας τον Τίμιο Σταύρο στη θάλασσα, όπου το ορμήρι κολυμβητές πέφτουν στα παγωμένα νερά για να τον ανασύρουν. Όποιος πιάσει το Σταύρο θεωρείται καλότυχος και συνάμα ευλογημένος. Αθλητική ενημέρωση, Γιώργος Γεωργίου είναι εδώ μαζί μας, ο καλός συνάδελφος αθλητικογράφος, να μας ενημερώσει ότι προκύπτει στο αθλητικό κομμάτι. Ναι, αλλά η γούλα μας άνοιξε την όρεξη. Γι' αυτό που το έπαιρνα, δεν πρέπει να μας άνοιξε την όρεξη. Ναι, με λουκουμάδες. Ακριβώς. Λοιπόν, σε ακούμε, Γιώργο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα το τελευταίο παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής ανάμεσα στην Καρμιώτισσα και τον Άρη. Τυπικά γηπεδούχος η Καρμιώτισσα, η οποία έχει σαν έδρα το Τσίρο Στάδιο. 0-0 μέχρι στιγμής, λίγα λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Είχαν από ένα δοκάρι δύο ομάδες. Στο 5ο λεπτό δοκάρι για την Καρμιώτισσα, στο 21ο λεπτό δοκάρι για τον Άρη. Ενώ πριν από λίγο τραυματίστηκε, έφυγε με τραυματισμό στην κλίδα ο Μπεν Σαλάμ της Καρμιώτισσας. Χθες βράδυ είχαμε την πολύ σπουδαία νίκη της ΑΕΚ μέσα στο αρένα στη Λάρνακα επί της Πάφου με 1-0. Ενώ σημαντική νίκη και για τον Ακρίτα που κέρδισε την Ανόρθωση επίσης με 1-0. Η νέα ήττα που δέχθηκε η Ανόρθωση την πλήγωσε ακόμη περισσότερο. Την καθυλώνει βαθμολογικά, ψάχνει για νέο προπονητή πιθανότατα. Προβληματίζει η παρουσία του Τσίσκου Μουνιώ, του Ισπανού προπονητή. Ενώ μετά την τιμωρία που δέχθηκε η Ανόρθωση θα αγωνιστεί και κλεισμένο το θυρό στο επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ενώ με τον Απόλλωνα στη Λεμεσό την μεθεπόμενη Κυριακή δεν θα έχει τους οπαδούς της μαζί της, γιατί υπάρχει απαγόρευση παρουσίας των φιλοξενούμενων οπαδών της Ανόρθωσης. Και στον ίδιο τρόπο σκέψης. Με ένα πανέμορφο γκολ του Άτμαν, η ΑΕΚ κέρδισε την Πάφο και διατηρήθηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με τον Αποέλ. Η ΑΕΚ έφτασε στην ένατη συνεχόμενη νίκη με την Πάφο να τα έχει με το ΒΑΡ και την ακύρωση του γκολ του Ζάιρο. Από την άλλη, ο Ακρίτας κέρδισε με 1-0 την Ανόρθωση στο Στέλιος Κυριακίδης και της άνοιξε και άλλες πληγές. Το γκολ του Ακρίτα πέτυχε ο νεοφερμένος Βάσκο Λόπες το 87ο λεπτό. Με αυτή την ήττα, η Ανόρθωση μόνο με θαύμα μπορεί να εξασφαλίσει θέση στην πρώτη εξάδα.
Αντίστοιχε φάσει με αυτό το γκολ. Ωραίο τακούνι του στον Φαρά στο σούτ ο Άντος σε κόρνερ. Στο 14 η πιο μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Φαρά από την καταπληκτική πάσα του Βίκτορ Λατούντζη. Το κόρνερ. Τελείω Μαγιάρο στο σούτ 1-0. Η ΑΕΚ με τον Αγμάν ο οποίο εκμεταλλεύεται την στημένη μπάλα και με αυτό το βολέ στην αγωνία ανοίγει το σκορ στο 15. Ξανά εδώ το γκολ. Βλέπετε την κίνηση που κάνει πίσω από την άμυνα ο Άλτμαν και κάνει καταπληκτικό σούτ παρόλο που η μπάλα βρίσκει στο έδαφος και παίρνει ύψος. Χρήστο έχει αλλάξει κάτι στο μάγκο της Πάφου. Να δούμε τη φάση ο Ζάιρος τον Κανέ γύρισε. Μπαίνει στη φάση ο Σεμέδος ζητούν πέναλτι από την Πάφο. Να δούμε ξανά από άλλη κάμερα το πέναλτι που ζήτησε. Βλέπετε εδώ βάζει το χέρι αλλά νομίζω ότι να δούμε και από εδώ. Υπάρχει κράτημα παντός, παραμβάνω. Αυτό το κράτημα είδαμε προηγουμένως το διπλό φαούλ. Για να δούμε ο Ζάιρο γυρίζει, δεν υπάρχει φαούλ, πλασέ 1-1. Ισοφαρίζει η Πάφος με τον Ζάιρο. Δεν είναι παίκτης που θέλει πολλές φάσεις. Μακρινή παλιά από τον Ζάιρο που θα εξεταστεί για οφσάιντ. Ναι. Βλέπουμε εδώ αυτή. Αλλάζει κατεύθυνση και αφήνει την μπάλα στον Άμπραχαμ. Στην περιοχή ένα σούτ έξω από τον Καραγιάννη. Ο Πάντσιον εκτελεί απευθείας έξω. Απειλεί η ανόρθωση στο 84. Έχει χώρο ο Λόπες εκτός περιοχής. Θα κάνει το σούτ και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Ακρίτας στο 87. Εδώ είναι, κέρδισαν οι του Ακρίτα. Η πάσα για τον Λόπες. Δεν πάει κανείς πάνω του. Τρεις παίκτες της ανόρθωσης εκεί μπροστά. Βρήκε τον χώρο που έψαχνε. Και για την 18η αγωνιστική θα έχουμε και πάλι σημαντικά παιχνίδια την Παρασκευή. Θα έχουμε τον αγώνα της Νέας Σαλαμίνας με την Ένωση στις 7. Μεθαύριο Σάββατο στις 5 Ομόνια Δόξα και στις 7 Ανόρθωση ΑΕΚ. Την Κυριακή άλλα δύο παιχνίδια στις 5 στο Στέλιος Κυριακίδης. Η Πάφος αντιμετωπίζει τον Απόλλωνα και στις 7 στο Αλφα Μέγα στη Λεμεσό η Έλτον Απόελ. Την Δευτέρα θα διεξαχθούν άλλες δύο αναμετρήσεις για την 18η αγωνιστική. Στις 7 ο Άρης αναμετράται με τον Ακρίτα και ο Ολυμπιακός με την Καρμιώτισσα. Χωρίς να υπολογίζεται το παιχνίδι ανάμεσα στην Καρμιώτισσα και τον Άρη που είναι σε εξέλιξη στο Τσίριο αυτήν την ώρα, να πούμε ότι στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα βρίσκονται μαζί Απόελ και ΑΕΚ από 40 βαθμούς. Πάφος έχει 37, ο Άρης 32, η Ομόνια 28, όσους έχει ο Απόλλωνας. Η ΑΕΛ και η Νέα Σαλαμίνα έχουν από 22 βαθμούς, η Καρμιώτισσα και η Ανόρθωση από 18, το Παραλίμνη έχει 14, η Δόξα 12, ο Ακρίτας 10 και ο Ολυμπιακός 9 βαθμούς είναι στην τελευταία θέση. Οι ομάδες δεν προλαβαίνουν να πάρουν ανάσα καθώς έχουμε τα παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής της 18ης. Η Ομόνια πήρε τον Λίβιο Ράντι για τα φτερά. Στον Απόλλωνα εξαντλούνται όλα τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Πάφο την ερχόμενη Κυριακή. Η αγωνιστική μεταμόρφωση του Απόλλωνα θέλουν να έχει και συνέχεια. Την Κυριακή το Απόελ θα αντιμετωπίσει στη Λεμεσό την ΑΕΛ. Στην ΑΕΛ που περιμένουν το οριστικό ναι από τον Άραβα επενδυτή. Δεν άρεσε με την Δόξα και ελπίζουν ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες στα επόμενα παιχνίδια. Η Ομόνια προχώρησε στην απόκτηση του 28χρονου Ισμαήλ Τακούρι Ράντι, γεννημένου στην Ελβετία με καταγωγή από τη Λιβύη, με την οποία είναι διεθνής, καθώς αγωνίστηκε σε 4 αγώνες. Ο Ράντι αγωνίζεται κυρίως στο δεξί άκρο της επίθεσης, αλλά είναι σε θέση να καλύψει και το αριστερό. Πέρασε ήδη από την διαδικασία των ιατρικών εξετάσεων, εντάχθηκε στις προπονήσεις και αναπόκειται στον Φερέρα, εάν θα τον συμπεριλάβει στην αποστολή για το παιχνίδι του Σαββάτου με την Δόξα. Το συμβόλαιο συνεργασίας του μαζί με την Ομόνια είναι διάρκειας 1,5 χρόνου, αναφέρει μεταξύ άλλων η Ομόνια σε ανακοίνωσή της. Την ίδια ώρα στην Ομόνια συνεχίζεται η προετοιμασία για το παιχνίδι του Σαββάτου με την Δόξα στο Γασιπί. Ο Φερέρα αποφάσισε όπως ο Κούσουλος που συμπλήρωσε απαγορευτικό αριθμό κίτρινων καρτών στο Παραλίμνη, απουσιάσει από το μεθαυριανό παιχνίδι και να δηλώσει παρόν απέναντι στην ΑΕΛ. Εξαιρετικά αμφίβολοι κρίνονται οι Μπέζους και Λοΐζου, ενώ απόντες θα είναι και πάλι οι Παπουλής μαζί με τον Ζαχαρίου.
Για τον Απόλλωνα, οι επόμενες 7 μέρες θα είναι ξεχωριστές τόσο για τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελο. Την Κυριακή θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Πάφο, μεσοβδόμαδα θα παίξει στο κύπελο με την ΕΛ και την μεθεπόμενη Κυριακή θα φιλοξενήσει την Ανόρθωση. Για τον Απόλλωνα, ο στόχος είναι διπλός: να πλησιάσει και άλλο την κορυφή και μαζί να περάσει στην επόμενη φάση του κυπέλου. Οι κενόλευκοι παρουσιάστηκαν ανεβασμένοι στον Νικηφόρο 2-0 επί της Νέας Σαλαμίνας και ελπίζουν πως η ανωδική μεταμορφωμένη πορεία τους θα συνεχιστεί. Στη μεσαία γραμμή ανέβασαν απόδοση Σαχάρ και Κολ, ανεβάζει στροφές ο Πίτας μαζί με τον Τικινή, ενώ σίγουρα θα βοηθήσει η παρουσία του Άρτα. Ο Αποέλ δυσκολεύτηκε με τον Ολυμπιακό, όμως η νίκη ήταν μεγάλη σημασία απέναντι σε μια ομάδα που παλεύει για την αποφυγή του υποβιασμού. Ακολουθεί το παιχνίδι της Κυριακής με την Έλση του Αλφαμέγα, το οποίο θα διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών. Η αντίπαλος του Αποέλ δεν είναι και στα καλύτερα, αλλά αυτό δεν παρασύρει τον Βλάταν Μιλόγεβιτς και τους ποδοσφαιριστές του σε λανθασμένα συμπεράσματα. Στόχος είναι το διπλό που θα τον εδραιώσει στην κορυφή και θα του δώσει την ευκαιρία να αναπτύξει μεγαλύτερη δυναμική. Αποφασισμένος να αποχωρήσει από την Προεδρία της ΕΛ, παρουσιάζεται ο Ανδρέας Σοφοκλέος μετά την επιστολή του προς το Σωματείο. Ο Ανδρέας Σοφοκλέος, που βρίσκεται στην Προεδρία του Συλλόγου από το 2008 και έχει να λέει κυρίως για την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2012, μετά από 44 χρόνια το κύπελο το 2019, το Super Cup το 2015, αλλά και την παρουσία σε όμιλο του Europa League την περίοδο 2012-2013, έχει σαν στόχο να βρεθεί η ΕΛ σε καλά χέρια. Ο πρόεδρος της ΕΛ είναι οχλημένος με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου να ορίσει έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12 Ιανουαρίου, αλλά και από την ανακοίνωση προηγουμένως των οργανωμένων οπαδών της ΕΛ, που ανάμεσα σε πολλά άλλα σημειώνουν ότι ο κύκλος του Σοφοκλέους ξεκάθαρα έχει κλείσει. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Ανδρέας Σοφοκλέους έριξε την μπάλα στην διοίκηση του Σωματείου, που καλείται να βρει διάδοχη κατάσταση. Οι πληροφορίες που ήταν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες εβδομάδες φέρουν άραβα επενδυτή να είναι έτοιμος να αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Οι εξελίξεις τρέχουν στην ποδοσφαιρική ΕΛ, με τον κόσμο της ομάδας να αναμένει με αγωνία πως ό,τι οριστικό προκύψει θα είναι για το καλό του συλλόγου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, έχουμε φτάσει στο τέλος του δελτίου μας. Ευχαριστούμε που και απόψε ήσασταν μαζί μας. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καλό φωτισμό.